Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πόσο μας έχουν λείψει οι συναυλίες, οι μουσικές παραστάσεις? Εντάξει, εγώ το θέατρο ευτυχώς νομίζω ότι μας στήριξε την περίοδο όλη αυτή, αλλά η μουσική που κυλάει έτσι μέσα μας, μας έχει λείψει, μας έχει λείψει και η επαφή αυτή όλη, το live, το ζωντανό. Εμάς να δείτε, εμάς μας έχει λείψει τρομερά και μάλιστα πήραμε μια μικρή γεύση στην αρχή της χρονιάς, γιατί ανοίξαν λίγο τα μαγαζιά, εμείς ξεκινήσαμε στο Σταυρό του Νότου εμφανίσεις, πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και ξαφνικά ξανακλείσαν όλα ως γνωστόν και όπως όλοι ξέρουν ξαναμπήκαμε λίγο σε αυτό το λουκέτο. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ένα πανηγυρικό άνοιγμα ξανά της μουσικής. Εμείς προσωπικά έχουμε τρομερή λαχτάρα να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη και να παίξουμε, γιατί έχουμε πραγματικά 2 χρόνια να έρθουμε στην πόλη μας. Η τελευταία μας συναυλία ήταν λίγο πριν το πρώτο lockdown, ας πούμε. Και εκεί είχαμε ένα ενθουσιώδες κοινό που δεν το περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήδη, να σας θυμίσω, υπήρχαν πολλά σούσουρα τότε, είχε πρωτοσκάσει ο COVID, ήταν ένα πράγμα λίγο ενηγματικό και η αγορά είχε ήδη αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ. Παρόλο που στη δική μας συναυλία θυμάμαι ότι ήταν ένα τρελό πράγμα αυτό που έγινε, με πάρα πολλά έτσι νέα παιδιά που μαζεύτηκαν, που υπήρχε πολύ ωραίος παλμός. Και ήταν σαν να ήταν το τελευταίο πάρτι, ας πούμε, τότε και μετά κλείσαν όλα. Τώρα τα τελευταία νέα τα μάθατε ότι από αυτό το Σάββατο και όρθιοι στη διασκέδαση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έγινε και λίγο χαμός το Σάββατο. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει λίγο αυτό. Δηλαδή, έπρεπε κάπως να υπάρχει και μία, ας πούμε, φροντίδα και λίγο για ένα κλάδο ο οποίος έχει χτυπηθεί ανελέητα σε σχέση με τα μέτρα. Από εκεί και πέρα, εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο περιμένω πώς και πώς το Σάββατο, είναι πραγματικά λίγο να ξαναθυμηθούμε λίγο πώς ήταν οι συναυλίες και τα πάρτι, ας πούμε, και τα γλέντια, τέλος πάντων, όπως τα κάναμε λίγο πριν από όλο αυτό που μας έχει συμβεί. Γιατί και εμείς, εννοείται, είμαστε συνειδητοποιημένοι, κινούμαστε, βλέπουμε τι συμβαίνει, δηλαδή όλο αυτό δηλαδή, το διάστημα. Δεν κοιτούσαμε μόνο τη συνέχεια στον κλάδο μας, κοιτούσαμε γενικώς, ήμασταν όλοι ανήσυχοι για κοινωνικά σε σχέση με τον COVID, όλο αυτό που το πώς μας έχει επηρεάσει. Ναι. Και αν εγώ κάτι επίσης μην νιώθω σαν τρομερή, ας πούμε, ανάγκη, είναι πραγματικά κάπως σταδιακά να μπορούμε να μπούμε σε μια εποχή όπου αρχίζουμε λίγο και ξανασυναντάμε τις ζωές μας όπως ήταν, δηλαδή που αγκαλιαζόμασταν. Και λίγο καλύτερες. Μην γίνουν και ακριβώς όπως ήταν, γιατί είχε παραγίνει το πράγμα. Λίγο καλύτερες να τις κάνουμε τώρα. Εγώ μαζί σας. Συμφωνώ. Γιατί ας πάρουμε και το καλό που μπορεί να έρθει όλη αυτή η ιστορία, ότι λίγο επαναπροσδιορίστηκαν κάποιες αξίες. Μακάρι. Εκεί στόχευα κι εγώ, να ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι ψαγμένοι από πριν. Δεν ξέρω τώρα πόσοι ταρακουνήθηκαν από όλο αυτό που ζούμε 2 χρόνια. Αλλά εκεί ποντάρω. Να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, τι ώρα θα ξεκινήσετε στο Principal, τι ώρα να έρθουμε με τα πιστοποιητικά μας εμβολιασμού? Λοιπόν, οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Και νομίζω λογικά ότι 9 ανοίγουν οι πόρτες. Οπότε από εκεί και πέρα μετά έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα μαζευτεί ο κόσμος, να τελειώσει η διαδικασία των πιστοποιητικών κτλ. Για να μπορούμε να αρχίσουμε την αυλία. Παιδιά, με την ταυτότητα στο στόμα και το πιστοποιητικό στο χέρι σας, παρακαλώ, για να διευκολύνουμε την είσοδο όλων των θεατών. Γρήγορα στο Principal Club Theater, εκεί στο Fix, ούτως ώστε να ανέβουν οι πόλκα επί σκηνής και να αρχίσουν τα όργανα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Α, θέλω να με βοηθήσετε στην κλήρωση. Θέλω να μου πείτε 4 αριθμούς από το 1 μέχρι το 52. Πολύ μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν. 48. Mm-hmm. Αντίστροφα ξεκινάμε, ναι. Όχι, θα τα πω τυχαία. 11. Ναι. 30. Mm-hmm. Και 52 θα πω έτσι. Για το τελευταίο, έτσι, για την αλητία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Με το καλό να μας έρθετε. Έγινε. Καλή αντάμωση. Για χαρά.